Τσαχτούρας είναι ο Έλληνας που έδωσε ραντεβού με $1 εκατομμύριο και κατάφερε να γίνει όντως εκατομμυριούχος ανήμερα των γενεθλίων του μετά από 18 χρόνια σκληρής δουλειάς. Μάλιστα, δύο φορές ήρθε αντιμέτωπος με την οικονομική καταστροφή. Γι' αυτό άλλωστε και η ζωή του θα γίνει ταινία στο Hollywood. Ο εκατομμυριούχος πια Γιάννης Αχτούρας από πολύ μικρός είχε ένα όνειρο. Να μπορεί να ζει άνετα. Πάντα αναζητούσε ένα καλύτερο μέλλον, γι' αυτό και έφυγε από την Ελλάδα και πήγε στην Αμερική. Αναγκάστηκα και έγινα σερβιτόρος για 2 χρόνια το βράδυ. Το πρωί πήγαινα στο κολέγιο. Πήρα όσο γινόταν περισσότερες σπουδές, ειδικά στο θέμα των κομπιούτερ, στο μάρκετινγκ, στην οικονομία. Ήταν το 1992 όταν παρακολούθησε ένα σεμινάριο αυτοβελτίωσης και μετά από παρότρινση του ομιλητή έγραψε το όνειρό του όχι σε μια κόλλα χαρτί αλλά σε μια επιταγή. Βγάζω κι εγώ λοιπόν μια επιταγή που είχα τότε μαζί μου, 20 χρόνια τώρα πάνε. Γράφω λοιπόν κι εγώ $1 εκατομμύριο, 26 Μάγιου στα γενέθλιά μου και πίστευα ακράντατα το 92, που ήμουν 32 ετών τότε, ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα είχα $1 εκατομμύριο διαθέσιμο. Ήθελα να το δω κιόλας σε μία βαλιτσούλα. Ήθελα να ξέρω πόσο θα ζυγίσει το 1 εκατομμύριο. Ήθελα εγώ να το μετρήσω 1 προς 1 το 100 στα δόλαρα, να δω πόση ώρα θα μου πάρει. Τίποτα όμως δεν ήταν εύκολο στη ζωή του. Αρχικά δοκίμασε την επιχειρηματική του τύχη ιδρύοντας στον Παναμά μια εταιρεία με αντικλεπτικά συστήματα αυτοκινήτων. Ενώ θεώρησε ότι είχε λύσει το πρόβλημα της ζωής του, η μοίρα του επιφύλαξε μια δυσάρεστη έκπληξη. Σε 1 χρόνο δεν έμεινε τίποτα και από εκεί έκανε άλλες δουλειές. Πούλησε αυτοκίνητα για 3 εβδομάδες, έπεσε σε κατάθλιψη. Όμως ο Γιάννης Αχτούρας και η σύζυγός του δεν το έβαλαν κάτω. Αρχικά ασχολείται με το δικτυακό μάρκετινγκ. Μετακινούν προϊόντα διαφόρων ειδών και υπηρεσίων από άτομο σε άτομο. Δηλαδή μέσα στο κόστος αγοράς του προϊόντων υπάρχει ένα ποσοστό προμήθειας που μοιράζεται σε όσα άτομα έχουν το ενδιαφέρον να το μεταφέρουν σε γνωστούς και φίλους. Μια επιχείρηση που πήγαινε καλά, αλλά δεν έβγαζε τα έσοδα που χρειαζόταν για να συντηρηθεί η οικογένειά του. Τότε λοιπόν δοκίμασε την τύχη του σε μια άλλη μεγάλη ευκαιρία που νόμιζε ότι του εμφανίστηκε, πουλώντας φωτισμό σε δημόσια έργα. Όμως και αυτή η επιχειρηματική του κίνηση στέφθηκε με μεγάλη αποτυχία. Δεν υπάρχει εισόδημα, δεν υπάρχει ταμιευτήριο, δεν βρίσκει η γυναίκα μου καμία δουλειά. Και κολλήσαμε τελείως τον τοίχο και όταν σταματάει ο χρόνος από το χρήμα, συνεχίζει όμως το γραμμάτιο, τα χρέη, τα έξοδα, οι υποχρεώσεις, αρχίζουν και συσσωρεύονται. Και αρχίζει τώρα εσύ σαν 49 χρονών ηλικία να λες στον ξάλφο, στον κουνιάδο, στον πατιανάκι, στη μαμά, στείλτε μου $300, στείλτε μου $1000, ακόμα ένα μήνα, λίγο ακόμα. Σε κάθε επαγγελματικό του εγχείρημα πάντα κουβαλούσε στην τσέπη του αυτή την επιταγή που όμως με τίποτα δεν έλεγε να εξαργυρωθεί. Δηλαδή να γίνει πραγματικά εκατομμυριούχος, να δει επιτέλους στον τραπεζικό του λογαριασμό $1 εκατομμύριο. Μετά και το δεύτερο οικονομικό πλήγμα, ο Γιάννης Αχτούρας κοίταξε μπροστά. Τελικά ασχολείται και πάλι με το δικτυακό μάρκετινγκ που πάντα αγαπούσε και βρήκε το προϊόν αυτό που θα τον έφερνε στην κορυφή. Τον καφέ από μανιτάρια. Οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται, απλά αγοράζει ένα πακέτο έναρξης, το μικρό, το μεσαίο ή το μεγάλο το πακέτο. Μία μόνο φορά. Το πουλάει, το χαρίζει, το μοιράζει, κερνάει καφέ και άλλα άτομα που ενδιαφέρονται. Αγοράζουν από το εργοστάσιο κατευθείαν, το εργοστάσιο στέλνει το προϊόν. Εμείς δεν εισπράττουμε λεφτά, η εταιρεία τα εισπράττει, απλά εμείς εισπράττουμε την προμήθεια. Ο καφές του έφερε γούρι και στις 26 Μαΐου του 2010, ανήμερα των γενεθλίων του, έγινε εκατομμυριούχος. 26 Μαΐου, στο συνέδριο, η εταιρεία εκείνη την εποχή είχε κάποιο αναγνωριστικό σεμινάριο και δίνανε ορισμένα δαχτυλίδια με βάση το εισόδημα που είχε ο καθένας μέσα στους 12 μήνες. Παίρνουμε το δαχτυλίδι του 1 εκατομμυρίου, μας δίνει μια συμβολική επιταγή το 1 εκατομμύριο και στην τράπεζα είχαμε πάνω από 1 εκατομμύριο. Και τώρα κοιτάω και λέω, κοίτα να δεις, 18 χρόνια πριν, ακριβώς στα γενέθλιά μου, αυτό το ποσό έγινε πραγματικότητα. Η πολυτάρεχη ζωή του αλλά και το παιχνίδι της μοίρας με την επιταγή προκάλεσε το ενδιαφέρον παραγωγού του κινηματογράφου και ήδη γυρίζεται η ταινία που θα αναφέρεται στη ζωή του με τον τίτλο «The Million Dollar Date». Μάλιστα, σε αυτή θα πρωταγωνιστήσει και ο Μέμος Παιχνής που θα υποδηθεί τον Γιάννη Αχτούρο στην νεαρή του ηλικία. Λοιπόν,
Προσέξτε τώρα. Θα σας πω το διαγωνισμό και μετά πάμε στο θέμα για το πώς μπορείτε να φτιάξετε το μπαλκόνι σας πιο